Ότι έχουμε μια γαλλοϊταλική κοινοπραξία στην ΑΟΣ, πόσο ενθαρρυντική είναι αυτή η ενέργεια? Για μένα το γεγονός ότι και η ΕΝΗ και η ΤΟΤΑΛ έχουν έρθει πίσω και λαμβάνουν μέρος στον τρίτο γύρο είναι πολύ ενθαρρυντικό. Η συνεργασία δεν είναι κάτι παράξενο, δηλαδή στα παγκόσμια συνήθως σε όλα στα πιο όλα τεμάχια γίνεται συνεργασία μεταξύ εταιριών. Για παράδειγμα, στο ΖΟΡ της Αιγύπτου αυτή τη στιγμή είναι μόνη της η ΕΝΗ, αλλά η ΕΝΗ έχει ήδη ανακοινώσει ότι γυρεύει να βρει εταιρεία να έρθει να πάρει το 20%. Μάλιστα. Ένας λόγος είναι να μοιραστούν το ρίσκο. Το άλλο είναι να μοιραστούν τις επενδύσεις. Και τα κέρδη. Και τα κέρδη, φυσικά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό ότι θα έχουμε και ιταλική εταιρεία και γαλλική εταιρεία δεν θωρακίζει ακόμα περισσότερο την κυπριακή ΑΟΣ απέναντι στις τουρκικές απειλές? Σε έναν βαθμό ναι, διότι και ούτε η Ιταλία, ούτε η ΕΝΗ, ούτε η ΤΟΤΑΛ έχουν ενδιαφέροντα στην Τουρκία. Έτσι η Τουρκία δεν μπορεί να εξασκήσει πίεση πάνω σε αυτές τις εταιρείες. Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο, ίσως τον Φεβρουάριο, η ΤΟΤΑΛ θα αρχίσει γεωτρήσεις στο τεμάχιο 11. Και παρόλο ότι υπάρχουν απειλές να ξαναρθεί τον Μπαρμπαρός, τις επανέλαβε και χθες ο κύριος Ακιντζή. Είπε ότι αν αρχίσουν έρευνες εντός του 17, τότε θα έχουμε ένταση στην περιοχή. Ακριβώς. Αλλά όμως η ΤΟΤΑΛ έχει πει ήδη ότι αυτοί θα συνεχίσουν με τα σχέδια τους, ασχέτως αν η Τουρκία στείλει πλοία ή όχι. Άρα θεωρείτε ότι ίσως μέχρι τότε να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις στο Κυπριακό που να λύνουν τα χέρια και των εταιριών και όλων σε αυτή την περίπτωση? Αυτό θα ήταν το προτιμητέο, διότι ο κίνδυνος δεν είναι μόνο αν αρχίσουν οι γεωτρήσεις να έρθει τον Μπαρμπαρός, αλλά τι θα είναι η αντίδραση της κυβέρνησης, πώς θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις. Έτσι θα ήταν προτιμότερο οι διαπραγματεύσεις να τελειώσουν φέτος. Υπάρχουν και... Ωστόσο όμως δεν μπορεί κανένας να μας απειλεί, είναι κυριαρχικά μας δικαιώματα και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην ΑΟΣ μας, έτσι? Βεβαίως, αλλά όμως δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα, επηρεάζουν όχι μόνο εμάς και άλλες εταιρείες και επηρεάζουν και το τι θα γίνει μετά. Για παράδειγμα, αυτό που συνέβηκε στην Τουρκία τώρα, ναι, και αυτό επηρεάζει. Για το πότε θα μπορέσουμε να εκτελεθούμε την Αφροδίτη, τι θα κάνει το Ισραήλ με την Τουρκία, με τον αγωγό που μιλάνε. Όλα αυτά επηρεάζονται από τις εξελίξεις στην Τουρκία. Το γεγονός, κυρία Ελίνα, ότι το Αιγυπτιακό κοίτασμα Μαμούθ, το ΖΟΡ, πηγάζει από τον Ερατοσθένη, από τον οποίο πηγάζουν και τα δικά μας κοιτάσματα, πόσο αισιόδοξους μας κάνει? Για τις γεωτρήσεις της ΤΟΤΑΛ, αρκετά αισιόδοξο. Εγώ πιστεύω ότι οι πιθανότητες για να βρει φυσικό αέριο της ΤΟΤΑΛ είναι καλές. Και στα οικόπεδα τα άλλα που είναι στον τρίτο γύρο, στα 8 και το 10 ιδιαίτερα, υπάρχουν καλές οι πιθανότητες για φυσικό αέριο. Αλλά φυσικά, μέχρι να γίνει η γεώτρηση για να το βρούμε, όλα αυτά είναι πιθανό. Γνωρίζουμε τουλάχιστον τι έχουν καταδείξει οι σεισμογραφικές έρευνες, ούτως ώστε να έχουμε αυτό το ενδιαφέρον και από Γαλλία και από Ιταλία και από άλλες χώρες? Γνωρίζουμε. Τα δεδομένα που δόθηκαν σε εταιρείες των τρίτων γύρων δείχνουν αρκετά από τα αποτελέσματα των σεισμογραφικών μελετών. Η ΤΟΤΑΛ έχει ήδη πει ότι είχε εντοπίσει 2 στόχους στο τεμάχιο 11. Και ο ένας στόχος είναι, οι ενδείξεις είναι πολύ καλές, είναι σχεδόν 3 Αφροδίτες. Όταν λέμε 3 Αφροδίτες... 15 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Άρα ένα μεγάλο αλλά ποσοστό. Είναι, να μην το λέμε, είναι πιθανότητες αυτές. Γιατί και στην Αφροδίτη είχαμε κάποιες ενδείξεις και τελικά μειώθηκαν, είναι λιγότερο, έτσι. Ακριβώς, γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε μέχρι να γίνουν χωρίς γεωτρήσεις. Όλα είναι κουβέντα, όλα είναι ενδείξεις. Επομένως... Αλλά υπάρχει προοπτική, αυτό είναι σίγουρο. Διότι αν δεν υπήρχε προοπτική, ούτε η ΤΟΤΑΛ ούτε η ΕΝΗ θα ερχόντουσαν στον τρίτο γύρο. Υπάρχουν καλές προοπτικές. Η παρουσία του ΖΟΡ δείχνει ότι αυτού του είδους κοιτάσματα υπάρχουν και στην ΑΟΣ της Κύπρου και στην ΑΟΣ της Αιγύπτου και προκαλεί ενδιαφέρον. Είναι μεγάλα κοιτάσματα, ανοίγουν πιθανότητες. Αλλά όμως πρέπει να τα βρούμε. Και πρέπει να το πουλήσουμε. Αυτό είναι το δύσκολο. Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχηθούμε να πάνε όλα κατευχήν, να έχουμε αρκετά κοιτάσματα, μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και να ανέβει και άλλο ψηλά στον ενεργειακό χάρτη Κύπρος. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στις τομές. Όπως σας έχουμε ενημερώσει,